Εν αναμονή της έλευσης Σουηδών και με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησαν να προετοιμάζονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού και στον Πλατανιά. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, στον Πλατανιά πλέον κάνουν τις διακοπές τους τουρίστες από τη Δανία, ενώ ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο η αγορά της Νορβηγίας. Από την επόμενη εβδομάδα καταφθάνουν επισκέπτες από τη Φιλανδία και τη Σουηδία, ώστε να συμπληρωθεί η γκάμα των ξένων επισκεπτών από τις σκανδιναβικές χώρες. Οι παράγοντες του κλάδου δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι και τονίζουν την αναγκαιότητα να τηρηθούν πιστά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ενάντια στην εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Όταν στο αυτοκίνητο φοράμε ζώνη ασφαλείας, δεν τη φοράμε για την αστυνομία, τη φοράμε για τη δική μας ασφάλεια. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει εμείς να παίρνουμε όλα τα μέτρα, κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει, να μπορεί να μειώσει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τη διασπορά, αν υπάρξει κάποιο κρούσμα. Είμαστε COVID-free προορισμός, θα πρέπει να δώσουμε το στίγμα ότι είμαστε και COVID-safe. Εσείς νιώθετε ότι υγειονομικά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο κρούσμα? Εύχομαι ναι. Δεν μπορώ να το πω γιατί αυτό βγαίνει εκ των πραγμάτων. Θα το δούμε στην πορεία. Εύχομαι να είμαστε έτοιμοι. Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών του Πλατανιά ζητά να υπάρξει πρόβλεψη προς χάρη της ασφάλειας του προορισμού, ώστε να διενεργούνται συχνά τεστ ανίχνευσης του ιού στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Αν φανταστείτε ότι υπάρχουν γύρω στα 400-500 εμπορικά καταστήματα, με βάρδιες οι οποίες είναι 12 ώρες, 14 ώρες και 16 ώρες πολλές φορές, με αποτέλεσμα να αλλάζουν 2 και 3 φορές η βάρδια των υπαλλήλων, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα προσωπικό πάνω από 1.000-1.500 άτομα. Για αυτά τα άτομα, μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη για την ασφάλειά τους. 1-2 φορές το μήνα. Το προσωπικό μας να λαμβάνει κάποια τεστ. Να γίνονται κάποια τεστ έτσι ώστε να είναι σίγουρο και το προσωπικό μας, γιατί είναι μια λυσίδα. Προσωπικό, ιδιοκτησία, οικογένειες, καταλαβαίνετε. Εν μέσω περίοδου COVID-19, οι συνήθειες των επισκεπτών πάντως έχουν αλλάξει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, επιζητώντας την τήρηση των μέτρων προστασίας, την ιδιωτικότητα και τις μεμονωμένες εξορμήσεις στην Ήπεθρο. Αυτοί που έρχονται στο Πλατανιά προτιμούν σίγουρα τη θάλασσα και τον ήλιο, αλλά γενικότερα στο Δήμο Πλατανιά έχει παρουσιαστεί μια τάση για μεμονωμένους οι οποίοι θέλουν να έχουν το αυτοκίνητό τους και το εμπειρικό κομμάτι. Και είναι και η ευκαιρία τώρα να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, το τεπνόμετρο, το ωφελή μου, ουδέν κακού αμυγές καλού, να αναπτύξουμε και αυτό που θέλουμε διακαώς τα τελευταία χρόνια από το παλεύουμε όλοι μας, επί μήκης σεζόν, το εμπειρικό κομμάτι και το εναλλακτικό. Τώρα είναι ευκαιρία να το δουλέψουμε αυτό το πράγμα. Υπολογίζεται ότι από τις 800 επιχειρήσεις στην καρδιά του Πλατανιά, μόνο ένα 10% λειτουργούν, χωρίς να αποκλείεται το γεγονός στη συνέχεια να προσθεθούν κι άλλες. Οι εκτιμήσεις των ειδικών πάντως αναφέρουν ότι στο σύνολο του Δήμου το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένεται να ανεβάσουν ρολά δεν θα ξεπεράσει το 50-60%. Αξίζει τέλος να αναφερθεί, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι από αύριο μέχρι και τις 22 Ιουλίου 17 πτήσεις αναμένεται να προσγειωθούν στα Χανιά από το αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.